Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει ανεβάσει στο μέγιστο τη εισπυρωσή τη, όμω δεν είναι βέβαιο ότι θα κατορθώσει να πιάσει το συμβολικόριο του 33% που ήταν το ποσοστό τη στι προηγούμενε ευρωεκλογέ. Κάτι που δείχνει να μειώνει την εντύπωση για πλειοψηφικό ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικέ συγκεντρώσει τόσο του Στέφανου Κασελάκη όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σύνταγμα δείχνουν ότι αυτοί που θα κερδίσουν στι ευρωεκλογέ είναι η αποχή και η αναποφάσιστη. Οι εικόνε είναι χαρακτηριστικέ και για του δύο αρχηγού που δυσκολεύονται σε μια πόλη εκατομμυρίων κατοίκων να γεμίσουν το κεντρικό μόνο χώρο, το παρκάκι στην πλατεία Συντάγματο. Τέσσερι δημοσκοπήσει που διενεργήθηκαν στα τελευταία μέτρα του προεκλογικού αγώνα δείχνουν να αποτυπώνουν τι εικόνε. Ειδικότερα στην έρευνα τη ΣΑΛΚΟ, οι αναποφάσει είναι στο 13,7%, ενώ στη δημοσκόπηση τη ΕΜΑΡΜΠΗ αγγίζουν το 16,5%. Την ίδια στιγμή η ελληνική κοινωνία παραμένει ιδιαίτερα δυσαρεστημένη και όχι ιδιαίτερα αισιόδοξη όπως είχε φανεί και από τις άλλες δημοσκοπήσεις με σχετικά ισχυρά ποσοστά δυσαρέσκειας και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συνέπειε τυχόν λευκή απεργία ενό σημαντικού ποσοστού τη παραδοσιακή εκλογική βάση τη Νέα Δημοκρατία τρομάζει το Μαξίμου, που επίση θα δικόματα στα δεξιά του να μπαίνουν στην Ευρωβουλή και να αυξάνουν τα ποσοστά του. Και αυτό μπορεί τελικά να επιφέρει πολιτικέ αναταραχές. Όπως καταγράφεται και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έγιναν γνωστές το βράδυ της Παρασκευής, το όριο του 3% δείχνουν να περνούν και οι δημοκράτες με τη φωνή λαγικής, Ενώ ενισχυμένοι και με ανωδική πορεία είναι τόσο η νίκη και οι πατριώτες του κυρίου Εμφιετζόγλου.